Τώρα, τι να σας πω πρώτο και τι να σας πω δεύτερο. Να σας ευχαριστήσω πάντως για την άδεια που μου δώσατε και έλειψα μια εβδομάδα και είχα πάει στην Κύπρο και πέρασα σαν σε όνειρο. Σαν σε όνειρο όμως ήταν. Τόση αγάπη, τόση αγκαλιά, τόση κατανόηση. Δεν περίμενα να την βρω. Και βέβαια παντού λέω ότι είμαι παπάς Σαρακίνας, τη διαφήμιση κάνω. Στο χωριό μας, στον Άγιο Χαράλαμπο. Τώρα το δεύτερο αυτή την εβδομάδα θα είμαι εδώ, πρώτα ο Θεός. Αύριο θα λειτουργήσουμε πέρα στον Άγιο Χαράλαμπο. Είναι η Παναγία. Και κανονικά θα είμαι πρώτα ο Θεός εξομολόγηση Παρασκευή και Σάββατο. Και ό,τι με χρειάζεστε, είναι το δικό σας. Τώρα να πω λίγο για το Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Εμένα όλα αυτά τα αναγνώσματα μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση. Μία λέξη, ας πούμε, στο Εωθηνό Ευαγγέλιο, σε αυτό που διαβάζουμε στον Όρθρο. Ορευθένες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό το πάντα τα έθνη, πάντα τα έθνη, είναι για μένα η πιο όμορφη εντολή του Θεού, ότι εμείς εδώ οι ιερείς, αλλά και ο κάθε πιστός, πρωτίστως ήταν εντολή στους μαθητές του, τους Αποστόλους, να πάνε σε όλο τον κόσμο να κηρύξουνε. Ο Χριστός δεν είναι σε κάποιους, όχι, δεν είναι για κάποιους. Όποιος το νομίζει αυτό, κάτι δεν έχει καταλάβει από τον Χριστό μας και την Παναγία μας και την Εκκλησία μας. Ο Χριστός περιμένει και τον τελευταίο άνθρωπο στην άκρη της γης. Ό,τι και αν πιστεύει μέχρι τώρα, όπως και αν είναι οι παραδόσεις του και οι συνήθειές του, ό,τι και αν έχει κάνει στη ζωή του, ό,τι και αν έχουμε κάνει στη ζωή μας, μας περιμένει ο Χριστός. Στην αγκαλιά του Θεού, στο σπίτι του που είναι η Εκκλησία, είναι για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και έχουμε Αγίους από όλα τα έθνη. Δεν είναι αποκλειστικότητά μας οι Άγιοι. Για όλους τους λαούς και για όλα τα έθνη. Το δεύτερο ήθελα να πω από το Αποστολικό Ανάγνωσμα. «Χάρη τη Θεού εστέ σε σωσμένοι», λέει. Δεν είμαστε σωσμένοι γιατί εμείς κάνουμε σπουδαία πράγματα. Η χάρη του Θεού ενεργεί εν ημίν. Σε μας ενεργεί η χάρη του Θεού, και αυτή η χάρη του Θεού μας δίνει τη σωτηρία. Ναι, αυτή η χάρη του Θεού μας δίνει τη σωτηρία. Πλούσιος ον ενελέη, είναι άφθονος στην αγάπη, στο ελεήμονο Θεός. Γι' αυτό και σκόρπισε τόσα πράγματα για μας. Και το μεγαλύτερο βέβαια που σκόρπισε και μας έδωσε ήταν η αγάπη Του, που εκφράστηκε και εκφράζεται μέσα από το Σταυρό. Γιατί είπα εκφράστηκε τότε που σταυρώθηκε, και εκφράζεται κάθε φορά που θυσιάζεται ο Χριστός πάνω στην Αγία Τράπεζα. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι και Σταυρός και Ταφή, αλλά και Ανάσταση. Είναι και Ανάσταση. Ανάσταση. Χαρά, λαμπρή. Δεν είναι πεθαμένος ο δικός μας ο Θεός. Ο δικός μας ο Θεός είναι αναστημένος.
και μας έδωσε ναι όλα του τα δω και μας. Για μας θυσιάστηκε, για μας θυσιάζεται. Και θυσιάζεται κάνοντας το Άγιο Πνεύμα με το χέρι του Παπά που το δανείζει. Δεν το κάνει πάλι ο Παπάς. Το Άγιο Πνεύμα το κάνει. Το ψωμάκι σώμα και το κρασάκι αίμα Χριστού. Και πόσο χαίρεται ο Παπάς, αλλά ακόμα περισσότερο πόσο χαίρεται ο Θεός και ο ουρανός να βλέπει ανθρώπους στη λειτουργία να κοινωνάνε. Μην αφήνετε τη Θεία Κοινωνία για μια, δυο, τρεις φορές το χρόνο. Πού να προλάβει ο Χριστός μετά. Τον πήραμε πέρυσι, λέει, μου λέει μια κυρία, πόσο πόνεσα. Και δεν είχε και τίποτα κρίματα ιδιαίτερα για να κρατιέται μακριά από τη Θεία Κοινωνία. 7 χρόνια, λέει, έχω να κοινωνήσω. Γιατί, λέω, δεν είμαι άξια. Και όταν μετά τα είδαμε ένα-ένα τη ζωή τη, λέω, μωρέ, γι' αυτά τον κοινωνούσε. Γι' αυτά. Αλλά και ό,τι και αν έχουμε κάνει, Ο Παπάς είναι εδώ, οι εξομολόγοι είναι παντού, δεν είναι ο Παπαχρίστος μόνο εξομολόγος. Έχει δεκάδες η περιοχή μας εξομολόγους. Βρείτε ένα. Τι μετήσατε καλέ. Βαρβάρα μέτησε. Γι' αυτό λοιπόν να τακτοποιήσετε με μια ευχούλα και να κοινωνάτε συχνά. Και το τρίτο σήμερα που μου άρεσε και αυτό πολύ, αλλά λέω όλους θα μας ελέγξει με αυτό το Ευαγγέλιο ο Χριστός μας. Όλους. Λουσίου τεινός, λέει, σε κάποιον πλούσιο, λέει, εφόρησε τη χώρα, τα χωράφια του. Έβγαλαν πολύ καρπό τα χωράφια του. Και τι έκανε, λέει, που είχε παραπάνω καρπό από τις αποθήκες του. Τι θα κάνω, λέει. Θα κρεμίσω τις αποθήκες μου και μίζωνας τούτον οικοδομήσω και θα τις κάνω πολύ περισσότερες, πολύ μεγαλύτερες. Και έβαλε εκεί μέσα όλα τα αγαθά του και είπε τότε, τι ωραία ρήματα χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο. Ψυχή μου αναπαύου πήγε Εφραίμου. Έχεις πολλά αγαθά, κείμενα είσαι έτσι πολλά για πολλά χρόνια. Και τότε λέει, το ίδιο βράδυ, τα τελείωσε όλα. Ήρθε, λέει, ο άγγελος, χτύπησε την πόρτα. Άφρον, ανόητε. Ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Από σένα, λέει, ζητάω την ψυχή σου. Άι, τίμασα σ' όλον αυτόν τον κόπο που έκανες. Τι νιέστε, τι μπορείς εσύ πλέον. Και ενώ το ξέρουμε ότι τα σάπανα δεν έχουν τσέπες, αλλά κι αν μας τα βάλουν, ό,τι βάλουν απόξω, τίποτα δεν μας χρειάζεται. Τίποτα δεν περνάει πλέον. Όλα εδώ τα αφήνουμε. Γιατί εδώ τον ελέγχει τον πλούσιο. Εύκολο είναι να το βρούμε. Γιατί δεν έδωσε στους φτωχούς. Θα μπορούσε ό,τι περισσεύει τουλάχιστον. Που φαίνεται ότι περίσσευε. Να πει, έχουν κι άλλοι άνθρωποι τις ανάγκες.
Και θυμήθηκα, μια που έχει από το τρίλοφο εδώ σήμερα αρκετούς, θυμήθηκα κάποιο παλικάρι στο τρίλοφο, ο οποίος είχε γίνει μελισσοκόμος καινούριος τότε, τώρα παλιός μελισσοκόμος, φαντάζομαι. Και είχε αγωνία μεγάλη για τα μελισσάκια του. Έρχεται μια μέρα για να πάρει αγιασμό να τα ραντίσει. Τα ραντίζει λοιπόν, το έδωσε μπόλικο αγιασμό και τον βασιλικό του αγιασμού, τα ραντίζει. Και έρχεται μετά από 2-3 μήνες έκθαμβος και μου λέει, «Παπα Χρήστο, άκου τι έγινε! Ράντισα», λέει, «όλα τα μελίσσα. Και πήγα», λέει, «να τριγύσω και τι είδα? Είδα», λέει, «πρώτον να έχουν γεμίσει μέλι και από πάνω να το έχουν σφραγίσει κιόλας με κερί. Και στα κεριά πάνω σε όλα», λέει, «τα μελίσσα», και το έχω φωτογραφίες, μου τα έστειλε, «είχε το σημείο του σταυρού. Παρακάτω όμως έχει αξία, αφήστε το αυτό. Ήταν, δεν ήταν θαυματάκι? Ξέρουν οι μέλισσες να κάνουν θαυματάκια. Το μεγαλύτερο θαύμα της μέλισσας δεν είναι αυτό. Είναι που πάει στα λουλουδάκια και παίρνει. Τι παίρνει? Ένα χιλιογραμμάριο παίρνει κάθε φορά. Και όμως φτιάχνει τόνους μέλι η κάθε θυμονιά από μέλισσες. Παρακάτω όμως έχει σημασία. Και αποφάσισα, λέει, κάτι θέλω την ευλογία σου. Εγώ όταν ξεκίνησα, λέει, και έβαλα όλα τα μελίσσα, είπα, θα πάρω 3 μεγάλα δοχεία, βαρέλια μεγάλα, αλλά όσο παραπάνω βγαίνει, θα στο δίνω για τα συσίτια. Και μου έφερε 10 μεγάλα δοχεία. Όσο δεν τα πάρω, λέει, 4 βαρέλι, μου φτάνουν τα 3 βαρέλια. Το πόσα δώσαμε σε ανθρώπους και ακόμα δίνουμε από αυτές τις μέλισσες. Τόσο πολύ μέλι έκαναν, είναι ο αγιασμός, είναι η αγάπη, είναι η ελεημοσύνη, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και όλα μαζί. Γιατί ο άνθρωπος σκέφτηκε και τον συνάνθρωπο. Ο πλούσιος σήμερα δικάζεται και καταδικάζεται από το Θεό, γιατί δεν σκέφτηκε το συνάνθρωπο. Και θυμάμαι τη γιαγιά μου, φορτώναμε ό,τι φορτώναμε από πράγματα που βγάζαμε, και έλεγε όχι το τελευταίο φόρτωμα, τα πρώτα φορτώματα θα πηγαίναν σε άλλες οικογένειες και μετά ξεκινούσαμε να μαζεύουμε στη δικιά μας οικογένεια. Και θυμάμαι κάποτε πόσο με είχε από τη μια μεριά πονέσει. Δεν τα δεχόμουν όλα κι εγώ, δεν τα καταλάβαινα. Αλλά δοξάζω τη γιαγιά μου που μου τα άμαθε. Είχαμε φυτέψει φράουλες. Οι πρώτες είχαν βγει λαχταριστές, ωραίες, κατακόκκινες. Τις μαζεύεις ένα καλαθάκι και μου λέει, τις πας, τις πρώτες, λέει, στον δέσποτα της περιοχής, τις δεύτερες παρακάτω είχε βάλει στρώσεις, θα τις πας εκεί και εκεί και έλα μετά να μαζέψουμε και για μας. Βρε γιαγιά, τις καλύτερες, δεν πειράζει παιδάκι, τις καλύτερες τα δίνουμε. Και όταν τα μεσημέρια καθόμασταν να φάμε, πάντα η γιαγιά μου έβγαζε 2-3 μικρά κατσαρολάκια με χερούλι, τα πρακατσούλια που λέμε εμείς εδώ, είχαν και σκέπασμα εκείνα, τρέξε να δώσεις εκεί και εκεί και μετά να φάμε εμείς. Έτσι παίρνει ευλογία ο άνθρωπος. Αλλιώς παλεύει μόνος του τη ζωή,
χωρίς συνάνθρωπο, αλλά και χωρίς Θεό. Και όταν παλεύεις ούτε συνάνθρωπο, ούτε Θεό, τότε πραγματικά μένεις μόνος. Και υπάρχει και μια άλλη φιλοξενία που παλιά, μες στη Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, που εκεί κι αν δεν ήταν φιλοξενία, όταν λέει ο Αβραάμ, πήρε την εντολή να πάει στη γη Χαναάν και να μείνει εκεί και εκεί να πορευτεί ο λαός του, εκεί να φτιάξει το λαό του Ισραήλ από τη γενιά του. Όταν πήγε λοιπόν εκεί, σε μια κάτω από μια φελανιδιά μεγάλη που είχε ίσκιο, γιατί σε εκείνα τα μέρη η ζέστη φτάνει και 50 βαθμούς το καλοκαίρι, εκεί λοιπόν είχε φτιάξει παγκάκια και φιλοξενούσε, λέει, και τάιζε και επότιζε τα ζωντανά από όποιο περαστικό περνούσε. 1, 2, 3, 10 χίλιες, ποιον φιλοξένησε μετά? Τους 3 αγγέλους. Γι' αυτό έμεινε παροιμιώδης η φράση, η φιλοξενία του Αβραάμ. Και φιλοξενεί 3 αγγέλους. Τους ταΐζει, τους ποτίζει και αμέσως αυτοί εξαφανίζονται. Και δέστε παρακάτω μέσα από αυτή τη φιλοξενία τι έβγαλε ο Θεός. Άφησαν όμως, λέει, τα 3 ραβδιά τους, τα μπαστούνια τους. Λέει η Σάρα, τι τα θέλουμε εμείς εδώ, λέει, να τα μολύνουμε? Αυτά ήταν των αγγέλων και ήρθαν από τον ουρανό. Πρέπει να τα κάψουμε. Και βάζει, λέει, το φούρνο 3 φορές παραπάνω να καίει και τα ρίχνει μέσα. Τελειώνουν όλα που είχε τα κλαδιά γύρω γύρω και τα ξύλα, αυτά τα 3 ραδιά δεν κάηκαν. Όχι, λέει, θα το ξανακάνω. Και το κάνει δεύτερη και το κάνει τρίτη φορά και δεν κάηκαν. Τότε, λέει, δεν θέλουν οι άγγελοι να κάνουν. Και τα βάζει και τα 3 στο χώμα και λέει, ας τα δω να έρθουν οι άγγελοι να τα πάρουν. Παίρνει όμως, αφού περάσαν τα χρόνια, και μην ξεχνάτε ότι 3 φορές τα έβαλε μέσα στη φωτιά, άρα ξεράθηκα, παίρνει την εντολή ο Ιώβ να πάει, λέει, να τα ποτίσει αυτά τα ξερά τα ξύλα. Υπακοεί όμως ο Ιωβάκος και πήρε, λέει, πήγε να πάρει τη στάμνα να τα ποτίσει. Στο δρόμο όμως πάντα, λέει, κάποιος του βάνε τρικλοποδιά και λέει παράδοση ότι είναι ο διάβολος, γιατί ήξερε ποια ήταν τα κλαδιά αυτά και έπεφτε και έσπαγε η στάμνα. Αλλά ο άγγελος του είχε πει δεν θα προσπαθεί δεύτερη φορά. Πέρασαν, λέει, δέστε υπομονή ο Ιώβ, 40 ολόκληρα χρόνια που προσπαθούσε κάθε μέρα να ποτίσει τα κλαδιά. Άρα ξεράθηκαν κι άλλο τα κλαδιά. Αλλά και τι υπομονή έδειξε ο καημένος ο Ιωβάνος. Και την 40η τελευταία μέρα, τα 40 χρόνια, όχι 40η, μπόρεσε και τα πότισε. Και αμέσως, λέει, έβγαλαν κλαδιά τεράστια και έγινε ένα τεράστιο δέντρο, ίδιο κι όμοιο που δεν υπάρχει κάτω στη γη. Περνά λίγα ακόμα χρόνια και φτάνουμε στον άρχοντά τους, τον βασιλιά τους. Ποιος ήταν ο βασιλιάς μαζί με τον Δαβίδ? Ο Σολομών. Ο Σολομών είπε να χτίσει έναν τεράστιο ναό που θα ήταν ο μόνος ναός του Ισραήλ. Και θυμούνται εκείνα τα κλαδιά, το δέντρο του Ιώβ, τον αγγέλων τα κλαδιά και λένε από εκεί θα κόψουμε για να βάλουμε στο ναό. Έλα μου όμως που όπως κι αν τα κόβανε τα ξύλα ή μίκρεναν ή μεγάλωναν όταν τα πηγαίναν στη στέγη,
και δεν μπόρεσαν οι μάστερ. Τσαντίστηκαν και λέει είναι δυνατόν. Είναι καταραμένο αυτό το ξύλο τότε αφού δεν θέλει να μπει στο ναό του Θεού και τα πέταξαν. Και εκεί πάνω λέει πετούσαν και τις βρωμιές τους. Και περνάνε τα χρόνια, πόσα, 8 αιώνες. Και τα ξύλα ήταν εκεί πεταμένα, καταραμένα ξύλα. Γι' αυτό και το λέει και το, τα τροπάρια της Μεγάλης Πέμπτης, το άτιμον ξύλων, ενώ ετανίδη Χριστός, ενώ πάνω και έβαλαν τον Χριστό. Γιατί? Γιατί θέλαν να τον κοροϊδέψουν ακόμα περισσότερο. Αυτά τα ξύλα πήρανε. Ποια ήταν όμως αυτά τα ξύλα? Ήταν από το δέντρο του Παραδείσου, το οποίο θα τρώγαμε τον καρπό του για να γίνουμε αθάνατοι. Ναι, αλλά η Ευαγγελία την έκανα και μας έδιωξε. Πώς την πήραμε τώρα την αθανασία, το αθάνατο? Από τον ίδιο τον Χριστό, πάνω από το σταυρό, από αυτό το ξύλο, από αυτό το δέντρο που κατέβηκε πώς? Από την αγάπη και τη φιλοξενία του Αβραάμ. Τόσο βαθιά μπορεί να μπει η αγάπη και η φιλοξενία και η προσφορά στο συνάνθρωπο να κερδίσουμε την αθανασία, τη βασιλεία των ουρανών, το για πάντα μαζί με το Θεό. Είδατε πόσο βαθιά φτάνουν τα πράγματα και εμείς τα έχουμε μεσάνυχτα και δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτή τη διήγηση μου την είπε ο Γέρο Χρυσόστομος στον Αβρά Γεράσιμο τον Ιορδανίδη. Δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο, ούτε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι παράδοση. Μια παράδοση όμως που ακουμπάει την πραγματικότητα. Διότι η φιλοξενία του Αβραάμ είναι γεγονός που το έκανε ο Αβραάμ. Να έχουμε λοιπόν αγάπη. Και όταν λέει ο Χρυσόστομος δεν μπορείς να δώσεις τίποτα υλικό, άπλωσε το χέρι στο βασανισμένο, χαμογέλα στο δυστυχισμένο ή κάνε προσευχή για αυτόν που έχει. Να πω πάλι και πάλι ένα μπράβο στις επιτρόπισσες για το πόσο πολύ προσέχουν και περιποιούνται απ' έξω. Τώρα είδατε τι φτιάξαμε. Τελειώσαμε την πέτρα. Ποιος θα το πίστευε όταν ήρθα? Δεν το πίστευαμε τίποτε ότι μπορούσαμε να κάνουμε τόσα πολλά έργα σε ένα χωριό που έχει τόσο λίγο κόσμο. Αλλά σήμερα χαίρομαι και την άλλη φορά χαίρομαι και με έχετε κάνει να χαίρομαι συνέχεια που έρχεστε και ξανά έρχεστε. Όποιος με θέλει στο τέλος μπορεί να με δει. Έχουμε και κάτι. Να η προσφορά μου, ρε. Να η προσφορά. Δύο ωραία βιβλιαράκια. Το ένα είναι για το παιδάκι του Θοδωρή που τον βοηθάμε. Ωρεμή. Για παιδάκια και όχι μόνο και για εμάς. Εμένα μου αρέσει πολύ να τα διαβάζω. Γιατί γίνουμε και εγώ παιδάκι, χαζό παιδάκι. Και το άλλο, για ένα άλλο πιο χαζό παιδάκι που ήταν πραγματικά σαν παιδί μέχρι τα 90 τόσα που έφυγε από τη ζωή του, ο Παπαφώτης, Άγιος Μεγάλος και σπουδαίος της Εκκλησίας μας. Διευκόν τον Αγίο Πατέρα Τιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.